Σας βλέπω, είστε εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους. Πείτε μας τώρα για αυτή την μεγάλη γιορτή, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Βεβαίως, είμαστε εδώ στο Info Point μας στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Info Point Open House Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει δωρεάν αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις σε 67 κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και 3 διαδρομές στην πόλη. Πέρα από αυτό θα γίνουν και διάφοροι διαγωνισμοί, έχουμε ένα πάρτι λήξης. Ο κόσμος μπορεί να ενημερώνεται για το πρόγραμμα είτε από την ιστοσελίδα μας Open House Θεσσαλονίκη GR είτε να προμηθεύεται το έντυπο πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο εδώ στο Κυρία Δουδούμη, μπορείτε λίγο να μας βάλετε μέσα σε αυτό τη λογική του Open House που συμπληρώνει και 10 χρόνια, αν κάποιος δεν το γνωρίζει. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια, γιατί Βεβαίως. Πραγματικά έχει πολύ αξιόλογα πράγματα μέσα. Είναι μια εκδήλωση που έχει ως στόχο την προώθηση της αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό, δηλαδή ο κόσμος πέρα από εμάς τους αρχιτέκτονες να γνωρίσει τι είναι η αρχιτεκτονική, να την κατανοήσει mm-hmm. μέσα από παραδείγματα που έχουμε στην πόλη μας. Κάνετε δηλαδή, ξεναγήσεις, δηλαδή... Εμείς κάνουμε δωρεάν αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις, όχι εμείς, οι εθελοντές μας, έχουμε περίπου 500 εθελοντές που βρίσκεται κάθε ομάδα εθελοντών σε κάθε κτίριο και παραλαμβάνει τον κόσμο, τους οργανώνει σε γκρουπ, τους κάνει ξενάγηση στο κτίριο και μετά ο καθένας είναι διαθέσιμος από τους επισκέπτες να επισκεφθεί το επόμενο Υπάρχουν κτίριο. Υπάρχουν και άλλες δράσεις, διαγωνισμοί, διαβάζω και άλλα ενδιαφέροντα έχουμε πράγματα. Έχουμε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας. Mm-hmm. Ναι, έναν διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα θέα στην πόλη, το βραβείο κοινού που ψηφίζουν την αγαπημένη τους ξενάγηση στην ιστοσελίδα μας και φυσικά ο κόσμος κερδίζει δώρα. Μπορούν να φωτογραφίσουν τον αγαπημένο τους, τον χάρτη τους και να κερδίσει ο αγαπημένος μας χάρτης. Όπως σας είπα, έχουμε το πάρτι λήξης. Είχαμε και άλλες ξεναγήσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε χώρους δημιουργίας και παραγωγής. Ελπίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι από τις δράσεις. Ο κόσμος που έρχεται... Και φυσικά, εκτός από τα κτίρια, είναι και τρεις διαδρομές, το είπα νομίζω αυτό. Μάλιστα. Ο κόσμος που έρχεται, μπορείτε να προσδιορίσετε τι ηλικίες είναι. Η αλήθεια είναι ότι το κοινό μας είναι αρκετά ευρύ, δηλαδή, και αυτό μας χαροποιεί κιόλας. Πιάνουμε από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ανθρώπους και μάλιστα πλέον έχουμε εθελοντές που μας λένε ότι γνωρίσανε το Open House ως επισκέπτες πριν 10 χρόνια mm-hmm. που ήταν παιδιά με τους γονείς τους και πλέον είναι επισκέπτες στην εκδήλωση. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό γιατί ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μας να πιάσουμε το κοινό πέρα από τους αρχιτέκτονες και όλες τις ηλικίες και βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν και με μεγάλη αγάπη την εκδήλωση και επιστρέφουν κάθε χρόνο. Γυρία Δουδούμη, 26 και 27. Ναι, βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία. Λοιπόν, εμείς δώσαμε τις πληροφορίες, βλέπουμε και τις όμορφες εικόνες. Βέβαια, σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη που προσφέρεται και τόσο ωραίες βόλτες, νομίζω είναι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκεστε εκεί να κάνετε αυτές τις ξεναγήσεις, να ψάξετε αυτό το πρόγραμμα γιατί θα έχει ενδιαφέρον.